στην γραμμή του Πυρός. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Στη γραμμή του Πυρός της πανδημίας είστε. Λοιπόν, πώς θα σβήσετε όμως τις φωτιές? Καταρχάς, ναι, ναι. Παρακαλώ. Πείτε μας. Όχι, πώς θα σβήσετε τις φωτιές και στο άμεσο διάστημα? Θέλω να συζητήσουμε για τις φωτιές, προκειμένου να σας αποδείξω πώς τις σβήνουμε ή τις περιορίζουμε. Μάλιστα. Δηλαδή, να το πω με όρους οικονομικούς, προσπαθούμε μέσα σε αυτήν την πρωτόγνωρη παγκοσμίως υγειονομική και οικονομική κρίση να περιορίσουμε τις δυσμενείς οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες. Άρα, ουσιαστικά, να μην επεκταθούν οι φωτιές και να μην παραμείνουν σε αυτό το ύψος. Λειτουργούμε πυροσβεστικά, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που έχουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ωραία, να τα πάρουμε τότε από την αρχή και να μας πείτε τι σας φοβίζει τους επόμενους μήνες και τι κατά την άποψή σας θα είναι αυτό που θα βγάλει τα πράγματα έξω από τον έλεγχο που έχετε μέχρι σήμερα. Κοιτάξτε, γενικώς κάνουμε πολύ ορθολογική και νοικοκυριακή χρήση των ταμιακών διαθεσίμων, έτσι ώστε η χώρα να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει και δυσμενέστερα σενάρια. Είναι πρόδειλο, για να απαντήσω στο πρώτο σκέλος του ερωτήματός σας, ναι, ώστε όσο παρατείνονται οι περιορισμοί στη λειτουργία της οικονομίας, οι όποιοι περιορισμοί, τόσο η επιστροφή στην κανονικότητα θα καθυστερήσει. Τι θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα? Προφανώς η αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης με τα εμβόλια θα βοηθήσει στην γρηγορότερη επιστροφή στην κανονικότητα. Άρα η ελληνική κυβέρνηση, το Υπουργείο Οικονομικών, λειτουργεί με βασικό σενάριο και με δυσμενέστερα σενάρια. Εμείς είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε και στα δυσμενέστερα σενάρια. Το δυσμενέστερο, να υποθέσω, είναι ένα νέο lockdown. Είναι, θα το πω γενικότερα, ναι, η παράταση της υγειονομικής κρίσης για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Να αναφερθούμε όμως και στο καλό σενάριο. Ποιο είναι το καλό σενάριο για σας? Ο Πρωθυπουργός είπε ότι κάθε μήνα περίπου ένας μήνας lockdown στοιχίζει στην ελληνική οικονομία 3 δις. Το καλό σενάριο λοιπόν για σας, ειδικά τώρα την περίοδο των εκπτώσεων, ποιο είναι? Να πάρουμε έστω το 1,5 δις? Ποιο είναι? Για δώστε μας κάποια στοιχεία. Παιδιά, τι έγινε? Δεν ακούμε τον Υπουργό. Προφανώς, σας ακούμε, κύριε Υπουργέ. Ναι. Ναι. Κανένα σχεδιασμός δεν γίνεται με χρονικό ορίζοντα μόνο μία εβδομάδα ή ένας μήνας. Καταρχήν σας απάντησα για τον σχεδιασμό μας σε επίπεδο έτους. Ο σχεδιασμός σε επίπεδο έτους είναι ότι σιγά σιγά θα επανέρχεται η κανονικότητα στην οικονομία. Από τον Μάρτιο-Απρίλιο και μετά τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Θα καλύψουμε ένα κομμάτι των απολειών του τουρισμού σε σχέση με το 2019 και θα καλύψουμε με το 2019. Ήμουν απολύτως εκτός αυτά που σας είπα. Ναι. Να μην νομίζετε ότι έκανα κάποιο λάθος και ενώσα το 20 με το 19. Και θα καλύψουμε ένα κομμάτι των απολειών του 20 στην ύφεση το 2021. Όλες τις ζημιές του 20 δεν θα μπορέσουμε να τις καλύψουμε το 21. Καμία χώρα στην Ευρώπη δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Λογικό. Αυτή είναι, αν μου επιτρέπετε, για να είμαι πλήρης στην απάντηση μου, αυτή είναι ο σχεδιασμός μας, το βασικό σενάριο σε επίπεδο έτου. Πάμε κάθε επίπεδο μήνα. Όσο λειτουργεί η οικονομία καλύτερα, όσο κάθε Παρασκευή επιβεβαιώνονται και βελτιώνονται τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά, τόσο το κάθε μικρό μαγαζάκι στην οποιαδήποτε γειτονιά της χώρας μας θα αρχίσει να έχει κάποια έσοδα. Και αυτό σε συνδυασμό με τη βοήθεια της πολιτείας, όπως είναι τα ενίκια, όπως είναι οι επιστρατευτές προκαταβολές, δημιουργούν μια κρίσιμη μάζα ώστε να διασωθεί το μικρό μαγαζάκι και να διασωθούν οι θέσεις απασχόλησης. Κύριε Υπουργέ, και αυτό το επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία ότι τα έχουμε καταφέρει ικανοποιητικά μέχρι σήμερα. Μια και μιλάτε για στοιχεία όμως, τα τελευταία μιλάμε για αναφέρονται σε 1.181.296 άτομα τα οποία είναι εγγεγραμμένα στον ΟΑΕΔ λόγω ανεργίας, έχασαν τη θέση εργασίας.
Όχι τώρα, όχι τώρα. Το Δεκέμβριο του 2020 λένε τα στοιχεία. Δεν τα χάσατε τον Νοέμβριο του 20. Όχι βέβαια, λέω για το νούμερο συνολικά. Ωραία, μισό. Πολύ σωστό το κεφάλαιο. Μ' αρέσει πάντα να διακρίνουμε τα κεφάλαια για να δούμε και να μας τα πείτε. Γι' αυτό στο κομμάτι της απασχόλησης και της διατήρησης της απασχόλησης, η Ελλάδα το 2020 είχε από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Γιατί? Γιατί συνδυάσαμε όλα τα μέτρα στήριξης της πραγματικής οικονομίας με διατήρηση θέσεων απασχόλησης. Και συνεχίζεται να γίνεται αυτό. Δηλαδή, για παράδειγμα, οι επιχειρήσεις που δήλωσαν μέχρι χθες το βράδυ, τρίτη βράδυ έλεγε, για την επιστατική αποκαταβολή 5, δεσμεύονται ότι αν πάρουν τους πόρους θα διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων μέχρι τον Ιούνιο του 2021. Άρα, στο κομμάτι διατήρηση θέσεων απασχόλησης, έχουμε από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη και αυτό αναγνωρίζεται. Το πρόβλημα της ανεργίας είναι πολύ μεγάλο, είναι συσσωρευμένο από το παρελθόν, έχουμε την υψηλότερη ανεργία ουσιαστικά στην Ευρώπη και αυτοί προσπαθούσαμε και προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε. Το αυτό ενδεικτικά θα σας πω, ναι, ότι μεταξύ άλλων προσπαθώ πάντα τη θεωρία να τη συνδυάσουμε με την πράξη, τις απαντήσεις. Και αυτό και κάναμε το πρόγραμμα πριν κάποιους μήνες για επιδότηση νέων θέσεων απασχόλησης, εκτιμούμε για 100.000 νέες θέσεις απασχόλησης, καλύπτοντας το κράτος το σύνολο των ασφαλιστικών οργανισμών, έτσι ώστε νέες προσλήψεις να γίνουν στον ιδιωτικό τομέα το επόμενο χρονικό διάστημα. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής, κύριε Υπουργέ, επειδή λένε πολλοί ότι όταν θα τελειώσει, ας πούμε, χοντρά-χοντρά η πανδημία και θα σταματήσουν και οι επιχορηγήσεις του κράτους προς την ιδιωτική οικονομία, τότε θα βρεθούμε μπροστά σε μια εικόνα επιχειρήσεων ζόμπι, σε μια εικόνα επιχειρήσεων που δεν θα ξανανοίξουν ποτέ διότι δεν έχουν πια τη δυνατότητα και ενδεχομένως αυτό να αυξήσει την ανεργία. Έχετε μια εικόνα εσείς στο μυαλό σας πόσες επιχειρήσεις προβλέπετε να μην ανοίξουν, πόσες να τελικά να αποδειχθεί ότι είναι ζόμπι και αν φοβάστε ένα νέο κύμα ανεργίας από αυτή την εικόνα την μετά-COVID εποχή? Καταρχήν να ξεκινήσουμε ανάποδα. Προβλέπετε μια μικρή αύξηση της ανεργίας το 2020. Αυτό προβλέπετε γιατί πάλι τα στοιχεία δεν έχουν δημοσιοποιηθεί μέχρι το τέλος. Μάλιστα. Μικρότερη όμως από τις άλλες χώρες της Ευρώπης. Ναι. Και προβλέπετε κάλυψη ουσιαστικά του μεγαλύτερου τμήματος αυτής της αύξησης ανεργίας το 2021. Από τις καλύτερες επιδόσεις κατά τη στοιχεία στην Ευρώπη. Δεύτερη παρατήρηση. Δεν έχουμε εκτιμήσεις για το τι μπορεί να έρθει το επόμενο χρονικό διάστημα. Έχουμε όμως στοιχεία τα οποία έχουν δημοσιοποιηθεί από το ΓΕΜΗ, από το Υπουργείο Ανάπτυξης, για τέλος του έτους, ότι κλείσανε λιγότερες επιχειρήσεις από την προηγούμενη χρονιά και άνοιξαν λίγο περισσότερο. Ικανοποιητικό στοιχείο, αλλά δείγμα γράφει. Ναι. Θα αξιολογηθεί στο μέλλον. Είναι προφανές ότι όσο επεκτείνεται η υγειονομική κρίση και οι περιορισμοί στη λειτουργία μιας επιχείρησης, τόσο οι κίνδυνοι πολλαπλασιάζονται. Το καταλαβαίνετε. Φυσικά, ναι, λογικό. Αν όμως ένα μαγαζί κάνει για εμπόριο, σταθεί στα πόδια του τώρα, ναι, και όλοι λειτουργήσουμε με ατομική ευθύνη και υπευθυνότητα, τότε μπορούμε να προσδοκούμε ότι αυτό το μαγαζί δεν θα έχει πρόβλημα το επόμενο διάστημα. Γιατί θα σας το πω πάλι με όλους τους πρακτικούς. Και μιλάω πολύ συχνά με αυτούς τους ανθρώπους. Εάν αυτό το μαγαζί βγάλει κάποια χρήματα το επόμενο 15ήμερο, φαίνεται ότι ξεκίνησε καλά η αγορά στην εβδομάδα. Ναι. Δεν θα πληρώσει νίκη τον Ιανουάριο. Καθόλου. Και το Φεβρουάριο. Δεν θα πληρώσει νίκη καθόλου το Φεβρουάριο. Θα πάει την άλλη εβδομάδα μια επιστρεπτή προκαταβολή από εμάς. Πόσες αιτήσεις είχατε για επιστρεπτέα? Είχαμε πάνω από 700.000 αιτήσεις. Αν χρειαστεί, αλλά θα δοθεί και έκτη επιστρεπτέα. Μισό λεπτό. Ένα και ακοράει. Ναι, ξέρω, ναι, ναι, ότι θέλετε όσο μπορείτε να απαντώσετε περισσότερα πράγματα, αλλά θέλω να με κλείσει. Βεβαίως. Είχαμε πάνω από 700.000 αιτήσεις. Δεν σημαίνει όμως ότι όλοι αυτοί τελικά θα είναι δικαιούχοι. Εντάξει, λογικό. Γιατί μπορεί κάποιοι να μην έχουν μείωση τζίρου ή κάποιοι να μην είχαν έσοδα αναφοράς. Δύο αναφοράς αυτών που βάλαμε στον νόμο. Αυτά τα στοιχεία αξιολογούνται, προσδοκούμε από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας να εκταμιεύσουμε χρηματικά ποσά στους δικαιούχους. Και ναι, προβλέπουμε τον Μάρτιο έκτη επιστρεπτέα προκαταβολή με βάση τα στοιχεία Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου. Η οποία έκτη θα έχει να κάνει με τα δισεκατομμύρια που έχετε προϋπολογίσει για την πανδημία στον προϋπολογισμό ή θα χρειαστούν και επιπλέον κεφάλαια?
Γιατί αυτή, για να θυμίσουμε, ο προϋπολογισμός αναφέρεται σε περίπου 7,3 δισεκατομμύρια και ήδη το πρώτο τρίμηνο από, με βάση τα προγράμματα που είναι σε ισχύ θα αγγίζουν τα 6 δις. Άρα τι κάνουμε μετά? Αυτό το 6 δις είναι, βοηθήστε με λίγο. Δεν είναι τα μέτρα τα οποία δεν αγγίζουν τα 6 δις αυτά, τα μέτρα στήριξης. Ο προϋπολογισμός του 20 είναι 6 με 7 δις, αν θυμάμαι καλά, το 21 για την πανδημία. Και αυτό που ρωτάμε είναι αν η έκτη επιστρεπτέα θα είναι σε αυτό το ποσό ή θα χρειαστεί να αποδεσμεύσετε και άλλα ποσά. Θα σας απαντήσω. Μάλιστα. Τα μέτρα που πήραμε το 20 είναι 24 δισεκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Και τα επιπλέον μέτρα το 21 είναι 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ωραία. Οι 5 και οι 6 επιστρεπτέα προκαταβολή είναι μέσα στα 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Ωραία. Αλλά σας λέω, και το λέω με τον πλέον εμφατικό τρόπο, ότι το Υπουργείο Οικονομικών θα είναι εδώ για όσο χρειαστεί να στηρίξει την πραγματική οικονομία. Είδατε για παράδειγμα ότι σας λέω από τώρα για το Μάρτιο ότι θα δώσουμε 6 επιστρεπτέα. Μάλιστα. Εάν τυχόν η οικονομία συνεχίζει να λειτουργεί ανοιχτή και ανοίγει και άλλο το επόμενο διάστημα, θα μπορούσε κάποιος να πει απέφυγε την έκτη επιστρεπτέα. Ναι. Η απάντηση είναι όχι. Διότι θα πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών να είναι κοντά στην επιχείρηση και στα πρώτα βήματά της επιστροφής στην κανονικότητα. Ωραία. Αυτό γιατί σημαίνει. Από τώρα είχαμε και είπαμε για τα ενίκια το Φεβρουάριο. Μάλιστα. Βέβαια. Γιατί είπαμε από τώρα για το Φεβρουάριο, ενώ το λιανεμπόριο άνοιξε μέσα Ιανουάριο. Ναι. Για να κάνει σχεδιασμό το λιανεμπόριο για το Φεβρουάριο. Μπορεί και το Μάρτιο να πάει το ενίκιο, το 80%. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω κάτι για το Μάρτιο για αυτό το θέμα. Θα θέλαμε να δούμε ποιοι κλάδοι θα λειτουργούν το Φεβρουάριο. Ωραία. Να το πω λίγο διαφορετικά. Άρα γιατί το θέλω αφήνετε να ανοιχτό, κύριε Υπουργέ. Το αφήνω ανοιχτό και θα σας πω όμως τώρα, νομίζω θα σας διευκολύνω, αλλά θα δείξει και την σοφροσύνη με την οποία εκτιμώ ότι κινούμαστε. Αν ένα μαγαζί έχει ανοίξει από τον Ιανουάριο και συνεχίζει να λειτουργεί καλά και τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, θα αρχίσουμε να περιορίζουμε κάποιες βοήθειες προς την επιχείρηση, γιατί αρχίζει να πατάει στα πόδια της. Λογικό. Και θα χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους πόρους για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν ανοίξει τον Ιανουάριο, μπορεί και να μην ανοίξουν τον Φεβρουάριο ή να ανοίξουν κάποιες μέρες τον Φεβρουάριο. Μάλιστα. Εκεί θα πρέπει να είμαστε πιο κοντά του. Μάλιστα. Άρα, όσο καλύτερα λειτουργεί μια επιχείρηση, τόσο το κράτος θα πρέπει να το βοηθάει, να τη βοηθάει την επιχείρηση, θα μίλησε για την έκθεση τελευταία, αλλά ταυτόχρονα να βοηθάει και περισσότερο τις άλλες επιχειρήσεις που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι η εστίαση που έχει πληγεί μέχρι στιγμής περισσότερο από άλλους κλάδους θα έχει επιπρόσθετα προγράμματα το επόμενο διάστημα. Δεν θα σας πω την έννοια επιπρόσθετα προγράμματα, θα σας πω όμως αυτό το οποίο προέκυψε και μετά από χθεσινή συνάντηση που κάναμε. Ναι. Ότι θα υπάρχουν ιδιαίτερες προβλέψεις για την εστίαση. Διότι πράγματι παραμένει ένας κλάδος όπως και κάποιοι άλλοι που είναι κλειστοί. Που γίνεται είδηση λοιπόν. Αυτό θα πρέπει να συνεκτιμάται. Μάλιστα. Ναι. Άρα έτσι όπως μας τα λέτε κύριε Υπουργέ, εμείς που δεν έχουμε όλα τα στοιχεία, αλλά αυτό καταλαβαίνουμε με την κοινή λογική, ότι τα 7,5 δις που έχετε προϋπολογίσει δεν θα φτάσουν, θα χρειαστούν κι άλλα. Όχι, το ξέρω αυτό. Αυτό δεν μπορώ να σου πω. Αν θα φτάσουμε ή δεν θα φτάσουμε, εμείς έχουμε προϋπολογίσει 7,5. Τα 7,5 όμως, συγγνώμη, τα 7,5 μέχρι πότε είναι? Τα έχετε προϋπολογίσει με βάση όλη τη χρονιά. Μέχρι στιγμής πώς έχουν ξοδευτεί από τα 7,5? Δεν έχουν ξοδευτεί, τώρα θα είναι η πρώτη επιστρεφή από καταβολή. Ναι, αυτό λέω. Δηλαδή πέμπτη δηλαδή. Ναι. Μας είπατε όμως. Η οποία εκτιμούμε ότι θα είναι περίπου 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ. 1,5 δισεκατομμύρια, μάλιστα. Μας είπατε όμως παράλληλα, κύριε Υπουργέ, ότι το Υπουργείο Οικονομικών θα είναι εκεί. Και αν εξαντληθούν, εγώ αυτό κατάλαβα, διορθώστε με αν έχω καταλάβει λάθος, να προσθέσετε. Ναι, θα προσθέσει και άλλα από τα 7,5. Μάλιστα. Και θα προσθέσω και κάτι ακόμα. Στα 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ είναι και έξτρα παροχές προς τη δημόσια υγεία. Όχι ο προϋπολογισμός του Υπουργείου, η έξτρα παροχή, δηλαδή το αποθηματικό. Ό,τι ζητήσει το Υπουργείο Υγείας για να στηρίξει τη δημόσια υγεία θα το έχει άμεσα από το Υπουργείο Οικονομικών. Μάλιστα. Και ακούγοντας κάποιος όλα αυτά, λέει. Και με το έλλειμμα τι θα γίνει, που έτσι και αλλιώς ήταν μεγάλο και προφανώς αναγκαστικά θα μεγαλώσει αν χρειαστεί να στηρίξετε και να βοηθήσετε για βάθος χρόνου όλες αυτές τις επιχειρήσεις και την υγεία. Εκεί πώς θα πάμε, κινδυνεύουμε, διότι λένε κάποιοι ότι κάποια στιγμή η έλεγχη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή η χαλαρή ατμόσφαιρα που υπάρχει τώρα θα σταματήσει.
Και φέρνουν στο μυαλό τους μήπως μπούμε ξανά σε μια λογική μνημονίων ή απαγορεύσεων ή εντολών ή ελέγχων από, από τους θεσμούς. Και στο τέλος έλεγχοι γίνονται και θα γίνονται. Ναι, γίνονται τη αυτοί. Δευτέρα και την Τρίτη, τη Δευτέρα και την Τρίτη έχουμε αξιολόγηση από τους θεσμούς. Είναι σε καθεστώς. Είναι τα μνημονιακή. Βέβαια. Η χώρα είναι σε καθεστώς ενισχυμένη εποπτεία το καλοκαίρι του 2018. Κάθε τρεις μήνες αξιολογείται. Μάλιστα. Άρα έλεγχοι γίνονται. Βέβαια. Όλα αυτά που λέμε αξιολογούνται από τους θεσμούς και κάθε τρίμηνο στο Eurogroup η χώρα αξιολογείται από τους εταίρους. Και περνάμε. Σας έχουν χτυπήσει κανένα καμπανάκι έλεγχοι από το, από το έλλειμμα ή όχι. Όχι, διότι πολύ απλά χρησιμοποιούμε ορθολογικές πολιτικές, μη μόνιμες πολιτικές, γιατί ο κανόνας στην Ευρώπη είναι να κάνεις πολιτικές για τον κορονοϊό όσο διαρκεί ο κορονοϊός. Και τρίτον, αξιοποιούμε την δημοσιονομική ευελιξία που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Ναι. Άρα αυτά τα τρία στοιχεία είναι στοιχεία ορθολογισμού. Παράλληλα όμως και ταυτόχρονα τι κάνουμε? Κάνουμε πολύ ορθολογική αξιοποίηση των πόρων. Γιατί το ένα θέμα είναι το δημοσιονομικό και το άλλο είναι τα ταμιακά. Έχει τα λεφτά για να χρηματοδοτήσει. Και σας λέω ότι σήμερα που μιλάμε τα ταμιακά διαθέσιμα της χώρας υπερβαίνουν το 32,5% ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι στο μεσοδιάστημα 35 έχουμε μαξιλάρι πάνω από 32,5. Δεν υπάρχει έννοια μαξιλάρι, είναι τα ταμιακά διαθέσιμα της χώρας. Ναι, ωραία. Έτσι είναι γνωστό στον κόσμο. Ναι. Αλλά καλό είναι να ενημερώνω με τη δική μας στιγμή που έχουμε τον κόσμο όσα τα ταμιακά διαθέσιμα είναι πόροι που παίρνουν και πόροι που βγαίνουν. Ναι. Εάν βγούμε στις αγορές, όταν βγούμε, αυξάνουν τα ταμιακά διαθέσιμα. Πότε λοιπόν θα βγούμε ξανά? Είναι προφανές ότι αυτό ποτέ υπουργός οικονομικών δεν το πει. Όταν οι συνθήκες είναι κατάλληλες. Να ρωτήσουμε κάτι άλλο. Θέλουμε συστηματικά να βγαίνουμε σε αγόρια. Το όριο ασφαλείας των διαθεσίμων πρέπει να είναι πάνω από τα 30? Δηλαδή... Όχι, δεν υπάρχει όριο διαθεσίμων. Απλά μπορώ να σας πω ότι από αυτά τα 32,5 τα 15,7 ουσιαστικά είναι κλειδωμένα. Θα δεν τα αγγίζουμε. Από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας από την προηγούμενη κυβέρνηση. Ωραία. Να αλλιώς θα το θέσω. Άρα εσείς με όλες τις κινήσεις που θα κάνετε στο μέλλον θα θέλατε το 32 ως αριθμός να είναι κάτι σταθερό? Όχι, δεν υπάρχει αυτό το 32. Πριν από λίγο διάστημα, πριν από δύο μήνες ήταν 36. Μάλιστα. Σε 15 μέρες μπορεί να ξαναείναι 34-35. Μάλιστα. Δεν το ξέρει κανένας αυτό. Ως ελάχιστο. Θέλουμε να έχουμε επαρκή ταμιακά διαθέσιμα. Ναι, αυτό για σας τα επαρκή είναι πάνω από 30. Όσο και να προσπαθείτε να εκταμιεύσετε, να εκμεύσετε ένα ποσό, δεν θα το κάνω. Μάλιστα. Διότι δεν υπάρχει αυτό το ποσό. Εγώ λοιπόν θέλω άλλο να εκμεύσω, κύριε Υπουργέ. Κάποια στιγμή θα ομαλοποιηθεί, ελπίζουμε, έστω μέχρι σε ένα βαθμό θα υπάρξει μια επιστροφή στην κανονικότητα. Ωραίες οι επιστρεπτές, μεγάλη ανάσα για τις επιχειρήσεις που πλήττονται, όμως θα έρθει και η ώρα της επιστροφής. Γιατί οι επιστρεπτές, όπως σωστά λέμε, είναι επιστρεπτές, θα πρέπει να επιστραφεί. Άρα... θα υπάρξει κούρεμα, θα υπάρξουν 120 δόσεις ή 80 δόσεις. Πώς θα διευκολύνετε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί θα βγαίνουν μέσα από μια τραυματική εμπειρία, από ένα πλήγμα. Πώς θα τους βοηθήσετε για να επιστρέψουν τα χρέη με τα οποία... Πού είναι η βοήθεια που τους δίνεται τώρα? Είναι και χρέη παράλληλα. Αυτά πρέπει να τα επιστρέψουν. Ήδη έχουμε απαντήσει σε όλα αυτά τα ερωτήματά σας με τα σημερινά δεδομένα. Θα επανέλθουμε τον Απρίλιο επαναξιολογώντας. Με τα σημερινά δεδομένα συνεπώς. Μάλιστα. Οι 4 και οι 5 επιστρεπτές από καταβολή κατά 50% δεν είναι επιστρεπτές. Πολύ ωραία. Με τα σημερινά δεδομένα. Ό,τι χρέη δημιουργήθηκαν μέσα στον κορονοϊό έχουν πάει για τον Απρίλιο του 2021 και μετά σε 12 άτοκες δόσεις 24 με ένα πολύ χαμηλό επιτόκιο. Μάλιστα. Υπάρχουν οι προβλέψεις για ασφαλιστές φόρων. Υπάρχει το πρόγραμμα γέφυρα για τα φυσικά πρόσωπα σε ό,τι αφορά τη δανειοδότησή τους από τις τράπεζες. Και ήδη 25 εκατομμύρια ευρώ έχουν διοχετευτεί προς τις τράπεζες από το ελληνικό δημόσιο, καλύπτοντας τις δόσεις και ενήμερων δανειοληπτών. Για πρώτη φορά η πολιτεία βοηθάει ενήμερους δανειολήπτες, δηλαδή συνεπείς δανειολήπτες. Άρα έχουμε κάνει ένα πλέγμα μέτρων με το οποίο έχουμε δώσει αναστολές
και έχουμε δώσει σημαντική βοήθεια σε νοικοκυριά και επιχείρηση. Μάλιστα. Τώρα, μια και λέτε... κάθε φορά όμως, ναι. Νομίζω θα προλαμβάνω το ερώτημά σας, αξιολογούμε την κατάσταση. Μάλιστα. Όταν ήταν οι επισκεπτές, ήταν οι επισκεπτές. Μετά για 50% επισκεπτές. Άρα μας λέτε ότι τον Απρίλιο μπορείτε να δείτε ακόμη και ένα κούρεμα ή μεγαλύτερες δόσεις. Όχι, δεν έχουμε μιλήσει για κούρεμα ποτέ. Για κούρεμα ποτέ. Μεγαλύτερες δόσεις όμως. Και καμία χώρα της Ευρώπης δεν έχει μιλήσει για κούρεμα. Άρα κατά αυτή την έννοια την πρόταση του κυρίου Τσίπρα για διαγραφή μέρους των χρεών που δημιουργήθηκαν την περίοδο του κορονοϊού το απορρίπτεται. Ναι. Κύριε Υπουργέ. Στη γνωστή λογική των μαξιμαλιστικών πάντα προτάσεων της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κάθε φορά προσθέτει και νέα ζητήματα. Μάλιστα. Σαφέως λοιπόν, και αυτή τη στιγμή η πολιτεία με υπευθυνότητα στέκεται απέναντι στην κοινωνία και την ενισχύει. Μπορεί να αυξηθούν όμως οι δόσεις, κύριε Υπουργέ, σωστά το καταλαβαίνω. Αν χρειαστεί. Οι δόσεις, ας πούμε, οι πόσες είναι 24 να γίνουν περισσότερες. Νομίζω ότι θέτεται ένα ερώτημα το οποίο από τα πρώτα ερωτήματα που μου θέσατε δεν υπάρχουν ξεκάθαρες απαντήσεις. Μάλιστα. Θα θέλαμε να δούμε όλοι, νομίζω και εσείς, πώς θα είναι η οικονομία τον Απρίλιο. Ωραία. Εάν το επόμενο χρονικό διάστημα ομαλοποιείται η κατάσταση, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό βοηθάει και εμάς και τους πολίτες. Υπάρχει από την πλευρά των θεσμών ένα όριο ή ένα μπλοκ όσον αφορά την αύξηση των δόσεων? Γιατί κάποια στιγμή είχαμε μιλήσει και για τις 120, κάτι που απερίφθη και από τον κύριο Σκυλακάκη και από άλλους. Θέλω να πω, μας έχουν βάλει θεσμοί ένα όριο στο ποσό των δόσεων, στον αριθμό των δόσεων. Γενικώς, σε όλα αυτά τα ζητήματα έχουμε επικοινωνία με τους θεσμούς και προσπαθούμε για το βέλτιστο. Ναι. Και το έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα. Μάλιστα. Τις 120 δόσεις που είπατε, τις επαναφέραμε εν ζωή για χρέη που δημιουργήθηκαν μέσα στον κορονοϊό και για συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Ναι. Κάναμε προβλέψεις για τις 120 δόσεις. Αλλά αυτά είναι τα δεδομένα τα οποία έχουμε σήμερα και επί αυτών συζητάω. Μάλιστα. Και ένα ερώτημα από ένα φίλο μας ακροατή που λέει: με την αναστολή δόσεων επαγγελματικών δανείων που έληξε στις 31 12 του 20, θα γίνει κάτι? Μιλάτε τώρα για το τραπεζικό σύστημα. Ναι. Για το τραπεζικό σύστημα υπάρχει πρόβλεψη σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για αναστολές 9 μηνών. Το ίδιο το τραπεζικό σύστημα, ακόμα και όταν εξαντληθεί το 9μηνο, έχει εξάσει τη βούληση να βοηθήσει τους κορονόπληκτους ευαίσθητους δανειολήπτες, ευάλωτους με την καλύτερη έννοια. Από τη δική μας πλευρά, συζητάμε με τους θεσμούς μία πρόταση για ένα πρόγραμμα γέφυρα, όχι για τα φυσικά πρόσωπα, για τα νομικά πρόσωπα, έτσι ώστε για 9 μήνες να επιδοτήσουμε τις δόσεις αυτών των επαγγελματικών δανείων, ενήμερων ή μη, ανάλογα όμως με τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Και αυτό συζητάμε αυτές τις μέρες και με τους θεσμούς. Έτσι ώστε να βοηθήσουμε κι εμείς από την πλευρά μας, ακόμα περισσότερο, όχι μόνο τα φυσικά πρόσωπα της τράπεζας, αλλά και τα νομικά πρόσωπα. Και η τελευταία ερώτηση. Μου άρεσε πολύ, κύριε Υπουργέ, το ότι πήρατε εσείς ο ίδιος τηλέφωνο σε δύο πολίτες για να ακούσετε το πρόβλημά τους. Θα το ξανακάνετε? Κύριε Κοράη, νομίζω ότι με ξέρετε αρκετά χρόνια. Σας ξέρω. Είναι κάτι το οποίο, και κύριε Σάκης, είναι κάτι το οποίο ποτέ δεν δημοσιοποιώ, αλλά μπορώ να σας πω ότι κάθε μέρα το κάνω πολλαπλάσια. Μπράβο σας. Με την έννοια, να σας πω κάτι. Οφείλεις να ακούς την κοινωνία, διότι πολλές φορές μαθαίνεις πράγματα που μπορεί σε ένα γραφείο του Υπουργείου Οικονομικού να μην έχεις. Επειδή πρέπει να κλείσουμε, κύριε Υπουργέ, αλλά έχουμε πολλά μηνύματα από ιδιοκτήτες ακινήτων που ρωτάνε πότε θα δοθούν στους ιδιοκτήτες από το κράτος τα ποσά των ενοικίων που δεν θα δώσουν οι ενοικιαστές τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο. Ωραία, μισόλυτο. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε, και νομίζω ότι σήμερα υπήρχε κάποια δημοσιοποίηση προσωπημένη της ΑΔΕ, ότι πληρώσαμε αυτή την εβδομάδα, στις αρχές της εβδομάδος, 140.000 ιδιοκτήτες για τον μήνα Νοέμβριο. Σωστό. Αλλά υπάρχουν περίπου, αν δεν απατάει μήνυμα, 50.000 ιδιοκτήτες, οι οποίοι δεν είχαν δηλώσει IBAN. Ναι. Άρα θα πληρώσουν τις 50.000 όταν δεν έχουν δηλώσει καν το που θα δώσουν. Ναι, οι άλλοι που δήλωσαν και πληρώσατε μόνο τον Νοέμβριο. Οι άλλοι πήραν για τον Νοέμβριο. Ο Δεκέμβριος τώρα, όπως έχουμε δηλώσει, θα πληρωθεί μέσα Φεβρουαρίου. Μάλιστα. Τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο αλλάζει άσκηση. Γίνεται με το 80% που σας είπα κάλυψε το ελληνικό δημόσιο. Άρα προσδοκούμε τέλος Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου, να πληρώσουμε και τον Ιανουάριο. Δηλαδή επιταχύνουμε την καταστολή.
Πολύ ωραία. Μέχρι σήμερα που μιλάμε, οι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν πάρει περίπου 60 εκατομμύρια ευρώ από το ελληνικό δημόσιο. Είτε με συμψηφισμούς μέχρι τον Οκτώβριο, είτε με καταβολή του 50% που σας είπα πριν από λίγο. Μάλιστα. Είχαμε όμως αρκετές περιπτώσεις ιδιοκτητών που δεν μπόρεσαν να αποδείξουν ότι υπήρχε μείωση στο ελληνικό. Μάλιστα. Άρα εκεί δεν μπορούσαμε να βοηθήσουμε. Τις άλλες περιπτώσεις προσπαθούμε να καλύψουμε το χαμένο έδαφος και πράγματι τη σημαντική συμβολή των ιδιοκτητών όσο μπορούμε να την καλύψουμε. Θυμίζω ότι όλα αυτά είναι φορολογικά. Ωραία. Ωραία. Σημαίνει σας ότι ευχαριστούμε. Καλύπτεται και η ζημιά. Μάλιστα. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Απαντήσατε σε πάρα πολλά ερωτήματα. Εμείς ευχαριστούμε για την καλή διάθεση που είχατε. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Μας έδωσε